είναι ένα κεφάλαιο πόσο καλή είναι η ελληνογαλλική αμυντική συμφωνία. Εν πάση περιπτώσει, πολλοί θα ήθελαν να την έχουν. Ένα το κρατούμενο. Δεύτερον, προφανώς και οι σοβαροί στρατηγικοί αναλυτές, να διαβάζετε ύφεστο, να διαβάζετε μάζι, τονίζουν ότι η κάθε συμμαχία και η κάθε ρήτρα έχει, πώς να το πω, αντίκρισμα, αν εσύ έχεις αποφασίσει να χαράξεις στρατηγικά τις επιλογές σου. Διότι αν περιμένεις πέσε πίτα να σε φάω και έλα εσύ να βγάλεις τα κάστανα τη φωτιά από εμένα, ζήτω που κάηκες, θα μείνει κενό γράμμα, η καλύτερη συμφωνία να είναι με 100 ρήτρες και κωδίκελους. Λοιπόν, και επειδή ο Μάζης όταν τα έλεγε, θα το θυμίσω τώρα από ανέσει πολλούς, του απαντούσαν και κυβερνητικοί και αντιπολιτευόμενοι. Δεν γίνεται αυτό με τη Γαλλία. Δεν μπορούμε. Είναι πανάκριβα από τη μια. Ή αφού καλυπτόμαστε από το εδάφιο τάδε της Συμφωνίας Ευρωπαϊκής Ένωσης, πιασταυγό και κούρευτο και τα λοιπά. Ξαφνικά όλοι ανακάλυψαν πόσο καλή είναι η συμφωνία, αλλά όταν τα έλεγε ο Μάζης για παράδειγμα ήταν κουκουρούκου μανταλάκια όλοι. Καλημέρα κύριε Μάζη. Καλημέρα κύριε Σαχίνη. Καλά είστε. Ευχαριστώ για την αναγνώριση. Όχι, να θυμόμαστε και μερικά πράγματα, γιατί άλλα τα χείλη των ασεβών, άμα ακούω τώρα όλοι να πανηγυρίζουν με τον τρόπο τους, άλλοι φωναχτά, άλλοι κρυφίως. Όχι, με έλεγαν και πολεμοκάπηλο, με έλεγαν και θεροβάμωνα. Μάλιστα. Επειδή όμως εσείς εξακολουθείτε να λειτουργείτε ως αλλαγόμυγα, την ώρα που όλοι πανηγυρίζουν και μπαίνω κατευθείαν στο Zoom, λέτε εντάξει, εγώ τα έχω πει αυτά 2 χρόνια, αλλά δεν φτάνει αυτό. Και κυρίως... 3 χρόνια. 3 χρόνια, σωστά. Δεν φτάνει αυτό. Κυρίως πείτε μου ποιο είναι το επόμενο βήμα. Και να σας πω και κάτι. Το επόμενο βήμα η Τουρκία με τον έναν τρόπο επιχειρεί να το κάνει. Είτε το λέει από στρατιωτικοποίηση, είτε ότι κάνει στην Κυπριακή ΑΟΣ. Καλά το κατάλαβα. Απολύτως. Και η Τουρκία θα θέσει σε δοκιμασία τη βούληση της Ελλάδος να εφαρμόσει την στρατηγική αυτή συμμαχία. Δεν υπάρχει περίπτωση. Θέλω να σημειώσω το εξής, κύριε Σαχίνη, γιατί μέσα στο κράτος του ενθουσιασμού, σε άλλους γνησίου, στο μεγαλύτερο μέρος του ελληνικού λαού γνησίου ενθουσιασμού και σε άλλους κατά παραγγελία, σε αυτούς οι οποίοι αποτελούν μανδαρίνους της εκάστοτε κυβερνήσεως, υπάρχουν μερικές αλήθειες τις οποίες πρέπει να τις λάβουμε υπόψη. Η Ελλάδα και σήμερα μπορεί να αντιμετωπίσει τον αντίπαλο ανά πάσα στιγμή. Έγινε πολύ συστηματική δουλειά τον τελευταίο καιρό στις ένοπλες δυνάμεις και να μην πάψει ο Έλληνας να έχει απόλυτη εμπιστοσύνη στον επαγγελματισμό και στον πατριωτισμό και στην ικανότητα των Ελλήνων αξιωματικών και οπλιτών. Ένα το κρατούμενο. Δεύτερον, τελείωσε η πρώτη φάση του ενθουσιασμού. Ωραία. Τώρα όμως μένει ένα σημαντικό κομμάτι. Το κομμάτι που θα μας περιγράφει υπεύθυνα, διότι δημοσιογραφικά ο κάθε ρεπόρτερ κάνοντας τη δουλειά του έχει γράψει τι νομίζει ότι θα φέρει ως οπλισμό η πλατφόρμα Μπελάρα. Δεν έχει τελειώσει αυτή η ιστορία. Μένει να οριστούν τα όπλα τα οποία θα φέρει κάθε φρεγάτα, τι είδους όπλα θα είναι αυτά και κυρίως, εάν λάβουμε υπόψη μας το δημοσίευμα της πολύ σοβαρής La Tribune, γαλλικής εφημερίδας, οι Αμερικανοί επενέβησαν ούτως ώστε να μην τοποθετηθούν εκτοξευτές Α70 Silver ή στις Μπελάρα, οι οποίοι δύνανται να φέρουν και να εκτοξεύουν Σκάλπ Ναβάλ, αυτά τα υπερβλήματα βεληνικούς χιλίων χιλιομέτρων και ακριβίας πλήγματος 50 εκατοστών, τα ισοδύναμα των Tomahawk και καλύτερα από τα Tomahawk, δεν χρειάζονται καν καθοδήγηση από δορυφόρο, έχουν δικό τους έξυπνο σύστημα, και ενώ τα Α70 Silver θα μπορούν όχι μόνο να εκτοξεύουν Σκάλπ Ναβάλ, αλλά μπορούν να εκτοξεύουν και τα βλήματα Άστερ.
Με δεδομένο λοιπόν ότι η κάθε φρεγάτα μπορεί να έχει τουλάχιστον 4 εκτοξευτές Silver, θα μπορούσε να έχει 3 Α50, οι οποίοι είναι για τα Άστερ, και έναν Α70, ο οποίος να ρίχνει και Άστερ, και οψέποτε ληφθούν τα Σκάλπ Ναβάλ, εάν έχουν αφαιρεθεί και η Τριμπιούν έχει δίκιο, να μπορεί να εκτοξεύει και Σκάλπ Ναβάλ. Αυτό είναι μια πολύ βασική λεπτομέρεια, η οποία αλλάζει και την τιμή, ξέρετε. Έχετε δίκιο. Και είναι και κρίσιμη λεπτομέρεια ως στρατηγικό όπλο πάνω στην Πελάρα. Έχετε δίκιο απόλυτο. Άρα λέτε λίγο υπομονή και νυφαλιότητα. Όμως, κύριε Μάζη, επειδή το έχετε αναλύσει, έχει διαβαστεί πολλές φορές, εγώ δεν θέλω να σταθούμε σε αυτό που άλλωστε επί 3 χρόνια φωνάζατε και ήρθε. Θέλω να σταθούμε στο επόμενο βήμα. Εσείς είπατε τώρα Εθνικό Συμβούλιο, τώρα ασφαλείας, τώρα να φτιαχτεί. Χθες για την ακρίβεια. Χθες. Και την ίδια ώρα υπενθυμίζουν κάποιοι ότι ενώ κάνουμε αυτή την κίνηση, η οποία γεωπολιτικά έχει βαρύνουσα σημασία, την ίδια ώρα, και μιλάω για το πολιτικό σύστημα, η συζήτηση γίνεται. Αν θα πάμε σε ένα διάλογο αμοιβαίων υποχωρήσεων. Τι θα πάμε αν θα πάμε στη Χάγη. Αφωνία με αυτά που γίνονται στην Κυπριακή ΑΟΣ, γιατί τώρα είναι άλλο κράτος, αλλά όταν πρόκειται να στελεχώνουμε την κυβέρνηση, είναι αδελφοί οι Κύπροι και πάει λέγοντας. Καταλαβαίνετε τι εννοώ. Απολύτως, απολύτως. Αναφέρεστε προφανώς στη συνέντευξη του Πρωθυπουργού στην γαλλική τηλεόραση, στον κύριο Αλιάγα και στην κυρία Παρασκευοπούλου. Μάλιστα. Μία μέρα πριν από την υπογραφή της συμφωνίας, όπου 3 ήταν τα βασικά σημεία τα οποία υπόθησαν. Το ένα ήταν ότι πρέπει να κάνουμε αμοιβαίες υποχωρήσεις με τους Τούρκους, και το ερώτημα το οποίο τίθεται ευλόγως, τι ακριβώς υποχωρήσεις να κάνουμε, να δεχθούμε τη μισή γαλάζια πατρίδα μόνο και την άλλη μισή να την απορρίψουμε, γιατί ό,τι υποχώρηση θα γίνει εις βάρος της χώρας. Δεν θα γίνει, γιατί η χώρα δεν ζητάει από την Τουρκία κάτι. Δεν ζητάμε τη Σμύρνη, τον Πόντο, την Ήμβρο, την Τένεδο, τα νησιά των Δωδεκανήσων, τα οποία ενώ περιεκλείοντο εις την συνθήκη παραχώρησης των Παρισίων του 1947 τα κράτησαν οι Τούρκοι. Ένα σωρό πράγματα, τα περιουσίες ας πούμε των Ελλήνων της Κωνσταντινούπολεως, ένα σωρό πράγματα τα οποία θα μπορούσαμε να ζητήσουμε, ούτε αυτά τα ζητάμε. Συνεπώς, εμείς από ποιο αίτημα δικό μας θα υποχωρήσουμε ούτως ώστε να υποχωρήσουν και οι Τούρκοι. Αυτό είναι το πρώτο. Το δεύτερο είναι ότι μιλάει για διαφορές ο κύριος Πρωθυπουργός. Εγώ τώρα πρέπει να είμαι χαζός για να θυμάμαι ότι έχουμε, όπως λέει ο ίδιος ο ΥΠΕΞ, ο κύριος Δένδιας, μία και μόνη διαφορά, την υφαλοκρηπίδα και μετέπειτα κάθετο ΣΑΟΣ. Συνεπώς, εδώ ταυτίζεται ο Έλλην Πρωθυπουργός και με το τελικό συμπέρασμα του Ελσίνκη, αλλά και με, και με το κοινό ανακοινωθέν της Μαδρίτης, τα οποία επισημείτη, τα οποία αφενός μεν αναγνωρίζουν διαφορές στον πληθυντικό και αφετέρου αναγνωρίζουν ζωτικά δικαιώματα της Τουρκίας στο Αιγαίο. Να μας πει λοιπόν ο κύριος Πρωθυπουργός εάν όντως τα εννοεί αυτά που λέει. Τρίτο σημείο. Λέει να μην ανησυχούμε, διότι όλα αυτά θα ρυθμιστούν δια του διεθνούς δικαίου. Μα το διεθνές δίκαιο έχει 4 γενικές πηγές. Όπως περιγράφονται στο καταστατικό του Διεθνούς Δικαστηρίου της Χάγης. Άρθρο 38. Λέει λοιπόν ότι είναι οι γενικές πηγές του δικαίου, οι γενικές αρχές του δικαίου, είναι οι συμβάσεις, οι συμφωνίες και τρίτον είναι οι καλές πρακτικές, δηλαδή η νομολογία η μέχρι τότε και επιπλέον οι διατυπώσεις γνωμών των διασήμων δημοσιολόγων. Στο εδάφιο 2 του 38 μας λέει ότι αν υπάρχουν διαφωνίες ασάφειες κτλ., τότε το δικαστήριο δικάζει εξ έκβο εν μόνο. Ουσιαστικά δηλαδή, για να το μεταφράσουμε, την καλή πίστη και την περιδικαίου αντίληψη των δικαστών. Και εγώ σας ερωτώ,
όταν πάμε να δικάσουμε η Φαλοκρηπίδα και η Τουρκία μας έχει πει ήδη στο συνυποσχετικό, το οποίο εμείς έχουμε σκοπό να υπογράψουμε, ότι ξέρετε, σύμφωνα με την, και την τελευταία επιστολή Σινιρλίογλου στον ΟΗΕ, του μόνιμου αντιπρόσωπου της Τουρκίας, ότι ξέρετε, δεν μπορείτε να μετρήσετε η Φαλοκρηπίδα από αυτά τα νησιά, διότι αυτά τα νησιά δεν σας ανήκουν. Τότε τι θα κάνει η Χάγη? Θα κρίνει εξ έκβου εν μόνο. Ενώ εκείνο το οποίο θα πρέπει να λέει ο κύριος Πρωθυπουργός είναι ότι θα πάμε στο δικαστήριο του Αμβούργου, το οποίο είναι μόνο για θαλάσσια ζητήματα, και θα δικάσουμε με εργαλείο την Άγκλος 3 του 1982, η οποία αναγνωρίζει και στα νησιά και στην ξηρά τα ίδια δικαιώματα για θαλάσσιες ζώνες. Μισό λεπτό, κύριε Μάζη, καλά το λέτε εσείς, γιατί εδώ έχω τώρα βροχή παρεμβάσεων κρατών και ξέρω ότι επήγεστε γιατί έχετε και άλλη υποχρέωση. Άρα τι νόημα έχει να πάρεις, λέτε, Ραφάλ, Μπελαρά και δεν ξέρω τι άλλο, σκάλπ συστήματα, αν είναι τελικώς να συζητάς για υφαλοκρηπίδα ως, να στιευτώ εγώ, έξω από το Λαύριο. Και εδώ υπάρχει ένα θέμα, διότι δεν είναι μόνο ο Πρωθυπουργός. Άκουσα προχθές συνέντευξη του κυρίου Βενιζέλου. Είπε, για παράδειγμα, για τα χωρικά ύδατα μια λύση θα ήταν όπου έχει 6 η Τουρκία να έχουμε 6 και εμείς, και όπου έχει 12 η Τουρκία να έχουμε 12 και εμείς. Έτσι θα πάμε? Κοιτάξτε, δεν άκουσα τον κύριο Βενιζέλο, με εκπλήσει, γιατί είναι άνθρωπος ο οποίος νομικά γνωρίζει. Αλλά εν πάση περιπτώσει πολύ καλύτερα από μένα τουλάχιστον. Εκείνο λοιπόν το... Οπότε δεν μπορώ να το σχολιάσω. Εκείνο όμως το οποίο έχω ακούσει και το ξέρω και είναι σίγουρο, είναι ότι η Ελλάδα έχει ως κόκκινη γραμμή τα 6 ναυτικά μίλια για Ραπετρίτης. Έτσι. Από τη στιγμή λοιπόν που το ακούω αυτό από τον Υπουργό Προεδρίας της κυβέρνησης, αντιλαμβάνεστε ότι δεν το είπε, γιατί δεν τον είδα ούτε να παρετείται ούτε να απολύεται. Συνεπώς, αυτό μου φτάνει. Εδώ λοιπόν έχουν δίκιο οι ακροατές σας όταν ρωτάνε τι να τα κάνουμε τα όπλα, εάν είναι να προχωρήσουμε με αυτόν τον τρόπο. Για πάμε λοιπόν στην... γιατί επήγεστε κιόλας χρονικά. Για πάμε λοιπόν, για να έχει μία βάση αυτή η συμφωνία. Γιατί και η ρήτρα συνδρομής δεν είναι αυταπόδεικτο. Μπορεί και να μην συμβεί, άμα εσύ ο ίδιος δεν ενδιαφέρεσαι γιατί ο άλλος να συνδραμεί. Το ερώτημα λοιπόν. Μα αν εσύ ο ίδιος δεν πας να υπερασπίσεις. Μάλιστα. Τώρα μιλάω για τα κυριαρχικά δικαιώματα, δηλαδή η Φαλοκρηπίδα, αν δεν στείλεις πλοίο σημαίας να υπερασπίσεις την πιθανή καταπάτηση των κυριαρχικών σου δικαιωμάτων, τότε δεν υπάρχει περίπτωση αυτό το πλοίο, το οποίο θεωρείται επέκταση της επικρατείας, να πληγεί ή να δώσει μάχη, ούτως ώστε να ενεργοποιηθεί η συμφωνία. Διότι, να το καταλάβουν αυτό όλοι οι ακροατές μας, δόξα τω Θεώ στην Κρήτη έχετε πάρα πολλούς καπεταναίους και του πολιτικού και του πολεμικού ναυτικού, για να σας πούνε ότι κατά το ναυτικό δίκαιο το πλοίο σημαίας είναι επέκταση της επικρατείας της σημαίας. Έχετε δίκιο. Είναι Μισό λεπτό. Λέει εδώ η κυρία Σοφία. Κυρία Σοφία, αδικείτε τον κύριο Μάζη. Λέει να υπογραμμιστεί ότι η αγορά έγινε επειδή έγινε η κόντρα ΗΠΑ Γαλλίας για τον Ειρηνικό, και εμφανίζονται σήμερα κάποιοι να ομολογούν ότι ήταν έτοιμοι να αγοράσουν τις αμερικανικές μπακατέλες και ας ήταν κόντρα στο εθνικό συμφέρον, μόνο και μόνο επειδή δεν μπορούσαν να αντισταθούν στους Αμερικανούς. Αν παίρναμε τις αμερικανικές, κάποιοι θα εξαιρεί το Μάζης. Α, το λέει. Θα παπαγάλιζαν τότε πόσο συμφέρουσα ήταν η αγορά. Μα ο Μάζης το λέει από την αρχή. Με συγχωρείτε. Η Σοφία τόσο σε. Λοιπόν, πείτε μου, σας παρακαλώ πάρα πολύ, ποια πρέπει να είναι, ρωτάει πολλοί κόσμος κατά τη γνώμη σας, τα επόμενα βήματα πέρα τη συγκρότηση χθες ενός, όπως είπατε, Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας. Θα έπρεπε να είναι η οριοθέτηση με την Κυπριακή Δημοκρατία ως, θα έπρεπε, ρωτάν πολύ, να πάει πλοίο του πολεμικού σε αυτά που συμβαίνουν τώρα, ή θα κλιμακώναμε και θα πέφταμε σε παγίδα, ρωτάνε άλλοι. Θα έπρεπε να πάμε στα 12 ναυτικά μίλια τα χωρικά, βλέπετε εδώ ερωτήματα. Σε συνεννόηση με τη Γαλλία, η οποία θα γίνει μεταξύ των δύο αρχηγών κρατών και κυβερνήσεων, της κυβερνήσεως της ελληνικής και του κράτους του γαλλικού, θα πρέπει να γίνει επέκταση από τα 6 στα 12 ναυτικά μίλια, και επιπλέον θα πρέπει να ρυθμιστεί ο εθνικός εναέριος χώρος και αυτός να πάει στα 12, για να ταυτίζεται η αιγιαλή της ζώνη με τον εθνικό εναέριο χώρο.
ούτως ώστε, λέω εγώ, εάν θέλουν οι Τούρκοι κάποια στιγμή να διαπραγματευτούν, να μπορεί η Ελλάς να πει πάρα πολύ ωραία, το ξαναγυρνάμε στα 10, αλλά παράλληλα έχουμε και γυαλίτιδα ζώνη 12 ή στη χειρότερη περίπτωση 10, 10 πάνω, 10 κάτω. Με αυτόν τον τρόπο επιτυγχάνουμε ακριβώς το ίδιο αποτέλεσμα στο Αιγαίο σε ό,τι αφορά τις ελεύθερες διελεύσεις, έτσι, τις δουλείες διελεύσεως τις οποίες οφείλουμε να δώσουμε ως κράτος, και αυτές προκύπτουν από το δίκαιο της θαλάσσης, το νέο, έτσι. Και με αυτόν τον τρόπο μπορούμε να διαπραγματευτούμε και να κάνουμε, όπως λέει ο Πρωθυπουργός, υποχωρήσεις. Αλλά πρώτα όμως θα ασκήσουμε όλα μας τα δικαιώματα και από εκεί και ύστερα θα δούμε. Δεν πας να διαπραγματευτείς μη ζητώντας τίποτα, διότι είναι βέβαιο ότι αυτό που θα χάσεις θα το χάσεις εσύ, κανείς άλλος. Άρα κύριε Μάζη, συμπερασματικά, από εδώ και κάτω κρίνεται αν εννοείς ότι έχεις μία στρατηγική στόχευσης αποτροπής, γιατί εσύ δεν είσαι μια επιθετική χώρα, και υπεράσπισης των κυριαρχικών σου δικαιωμάτων και της κυριαρχίας σου, που μπορεί να είναι διαφορετικά. Πρέπει να ασκήσεις τα δικαιώματά σου, να απαντήσεις στη γαλάζια πατρίδα ανακηρύσσοντας ΑΟΣ και στέλνοντας τις συντεταγμένες, σύμφωνα με το χάρτη της Σεβίλης πάντα, και στέλνοντας τις συντεταγμένες στο Γραφείο Ωκεανών και Θαλασσών του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, γιατί αυτό προβλέπει στο τέλος και η διαδικασία ορισμού της ΑΟΣ. Και να επεκτείνεις από τα 6 στα 12 και μετά κουβεντιάζουμε. Κάτι τελευταίο από το φίλο το Μιχάλη από τα 12 Νησα. Καλημέρα, λέει στον κύριο Μάζη. Το έχει πιάσει σωστά. Οι Τούρκοι με τον ένα ή τον άλλον τρόπο θέλουν να πάμε, αν αποφασίσουν ότι θέλουν τη Χάγη, όχι για την οριοθέτηση ΑΟΣ Υφαλοκρηπίδας, αλλά για να βάλουν ζήτημα εδαφικό. Και επειδή ξέρουμε από δικαστήρια δικαιοπολιτικά, ρωτάω, λέει τον κύριο Μάζη, μήπως θα έπρεπε και η Ελλάδα να αρχίζει να θέτει το θέμα των Μοσχονησίων που βάσει με τις συνθήκες δεν είναι τουρκικά? Ναι, αυτό είπα στην αρχή. Έχει δίκιο ο συναδελφός σας, ο ακροατής μας. Το θέμα είναι ότι υπάρχουν και μια σωρία άλλων ετοιμάτων τα οποία ανέφερα, περιουσίες των Ρωμιών, των Ελλήνων της πόλης, ύμβρος στένοδος καθεστώς αυτονομίας, περιουσίες των κατοίκων της Μύρνης και πόντος, μια σωρία πραγμάτων τα οποία μπορεί να ζητήσει η Ελλάς. Πρέπει όμως εδώ να βάλω μια τελεία, γιατί μια κουβέντα για την Κύπρο, πείτε μας μόνο για την Κύπρο εν κατακλείδη, να μην την ξεχνάμε. Δεν ξεχνάμε καθόλου την Κύπρο. Δεν το λέω για εσάς. Η Κύπρος ήδη ετοιμάζεται να προμηθευτεί Iron Dome. Βλέπουμε δηλαδή ότι αυτή η ενέργεια της ελληνογαλλικής συμφωνίας έχει εμπνεύσει μια δραστηριότητα στην αδελφή Κύπρο. Και βεβαίως εκείνο το οποίο πρέπει σιγά σιγά μέσω του Συμβουλίου Ασφαλείας του πραγματικού που θα πρέπει να φτιάξουμε, έτσι, θα πρέπει να αρχίσουμε να σκεπτόμαστε και να θέτουμε σε λειτουργία, σε συνεργασία με τη Γαλλία, το ενιαίο αμυντικό δόγμα Ελλάδος-Κύπρου, το οποίο θα αποτελεί μέρος αυτού που προτείνω χρόνια τώρα, του υπονατοϊκού θυλάκου Ελλάδος-Κύπρου-Ισραήλ-Αιγύπτου, με αναμονές για αραβικά κράτη όπως ο Λίβανος, όπως η Ιορδανία, όπως η Σαουδική Αραβία, όπως τα Εμιράτα και τέλος όπως η Ινδία. Αυτά υπό τον γαλλικό συντονισμό. Με αυτόν τον τρόπο θα καλυφθεί η Κύπρος. Γιάννης Μάζης, θέλω να τον ευχαριστήσω. Καλημέρα κύριε Μάζη. Να είστε καλά, καλή σας μέρα.